Πίστευε ότι οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση θα τον βοηθήσει, θα τον προστατεύσει. Το πίστευε. Και το πίστευα και εγώ. Η Ωναξάκης έφυγε από την προηγούμενη μέρα, αφού έφερε τα παιδιά, έφυγε. Ήρθε την άλλη μέρα το πρωί Σάββατο και είπε, «Πρόεδρε, έχω καλά νέα. Μπορεί να σου δώσουν και άσυλο, μπορεί και τούτα και εκείνα». Συνάντησα τον Πάγκαλο και είπε ότι θα έρθετε στο... αύριο στο... σήμερα. Σήμερα θα φύγουμε, πάμε στο σπίτι μου και θα μπορεί να συναντηθείτε. Εκεί, όταν έφυγε ο Ναξάκης και φάγαμε και κουβεντιάζαμε, λέει ο Τσαλά, λέω να μας έχουν καμιά παγίδα. Λέω, δεν πιστεύω, όχι, αδύνατο. Και ύστερα το άλλο λέει, και εγώ δεν το πιστεύω, λέει, δεν συμφέρει αλλή μου. Θα πέσει η κυβέρνηση. Λέει, θα πέσει η κυβέρνηση, αν γίνει κάτι τέτοιο, να μου έχουν παγίδα, θα πέσει η κυβέρνηση. Σας έδωσε την εντύπωση ότι φοβόταν για τη ζωή του, φοβόταν την επόμενη μέρα? Όχι. Όχι, όχι μόνο, αλλά ξέρω από τους Κούρδους που είχαν εδώ, ότι του πρότειναν να καλέσουμε τους δημοσιογράφους. Και αυτός είπε, όχι, δεν πρέπει να ενοχλήσουμε, να φέρουμε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Ελλάδας. Παρά θέλανε να περάσουν, όπως λέμε λάθη βιώσα, να περάσουν στο ντούκου, έτσι, στο μερικές μέρες και κάπου ήθελε να έρθει σε επαφή με το διεθνές, με τον ΟΗΕ, με υπηρεσίες διεθνείς. Που το ζήτημά του να το κάνει διεθνές. Και το ηθικό δίδαγμα από όλη αυτή την άδολη προσφορά της υπέροχης κυρίας Δαμιανάκου σε ένα κυνηγημένο από όλους άνθρωπο. Η ιστορία αυτή σας κόστησε και συναισθηματικά αλλά και πρακτικά, γιατί και εσείς και η κόρη σας παρεμπευθήκατε σε δίκη, επειδή προσφέρατε κατάλημα ουσιαστικά στον Οτσαλάν. Η δίκη ήταν κάτι που... δημιούργησε μια αρρώστια από την οποία με ταλαιπωρεί και τώρα. Δηλαδή ένα καρκίνο στο στήθος που εξελίχθηκε, άρχισε με τη δίκη του Οτσαλά και εγώ, αντί να πάω στο γιατρό, πήγα στο δικαστήριο, διότι δεν μπορούσα πια, παρόλο που διαπιστώθηκε η αρρώστια, ακριβώς επειδή μπαίναμε στη δίκη του Οτσαλά, δεν ήθελα να νομίζω ότι φύγω μαχώ. Ήθελα όσο μπορώ να υπεστηρίξω το αίτημα της ελευθερίας. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η κυρία Δαμιανάκου. Δεν είναι οι υπουργοί, έτσι, οι πράκτορες, έτσι, οι παράγοντες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η γυναίκα, η κυρία Δαμιανάκου. Εξευτέλισε τους πάντες. Όταν όλοι διώχναν τον Οτσαλάν, ήταν η μόνη που είπε να έρθει σπίτι μου. Και είδατε πως πλήρωσε αυτή την ιστορία. Με την υγεία της, με τη ζωή της. Έπαθε καρκίνο αυτή η γυναίκα. Να είναι καλά. Ζει και είναι μια χαρά. Και χωρίς καμιά ειδοποίηση. Χωρίς καμιά ειδοποίηση, το είπαμε. Έχει γράψει. Και είπε το εξής. Ότι αντί να πηγαίνω στους γιατρούς, πήγαινα στη δίκη που γινόταν. Για να αποκαλύψω την αλήθεια. Πραγματικά, για μένα, αυτή η συνέντευξη, αυτή η συνάντηση με την κυρία Δαμιανάκου είναι η ωραιότερη στιγμή αυτής της εκπομπής. Μέσα στη βρωμιά, μέσα στο βούρκο, μέσα στην αθλειότητα των πολιτικών παρασκηνίων, των συνεννοήσεων, των διπλωματικών, του σκοταδιού, του παρασκηνίου, του μην το μάθουν οι Τούρκοι και μας κάνουν νταντά. Βρίσκεται μια γιαγιά της αντίστασης και λέει, εγώ είμαι εδώ. Και τον φιλοξενεί. Και την παραπέμψανε στο δικαστήριο, βέβαια, τη γιαγιά. Προφανώς, το είπαμε. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε στις τελευταίες μέρες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείτε τι γινότανε. Ζητάω κατανόηση από τους καλεσμένους μου, διότι αυτά που θα δούμε είναι μετά από μια πολύ μεγάλη έρευνα που κάναμε μέσα από μαρτυρίες, καταθέσεις, εισαγγελικές προτάσεις, μαρτυρίες του πρέσβη της Ελλάδας στο Ναϊρόμπι, για να δείτε πώς ολοκληρώθηκε αυτή η προδοσία. Ξεκινάμε λοιπόν.
Πετάξτε τον Οτσαλάν έξω από την πρεσβεία, γιατί ο μεγάλος τραγουδιστής έχει εκνευριστεί. Ο Οτσαλάν βρίσκεται για δεύτερη φορά κρυφά στην Αθήνα, φιλοξενείται στο σπίτι της κυρίας Δαμιανάκου και τότε η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τρόπους να τον βγάλει πάλι εκτός Ελλάδας. Σήμερα, 10 χρόνια μετά τα δραματικά εκείνα γεγονότα, ο Οτσαλάν κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από τις φυλακές του Ιμραλή για Έλληνες υπουργούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών που κατά την άποψή του μεθόδευσαν την παράδοσή του στους Τούρκους. Στην αγωγή του κατά του ελληνικού δημοσίου, ο Οτσαλάν αναφέρει. Από την πρώτη στιγμή που εισήλθα σε ελληνικό έδαφος, ήμουν μέσω του κυρίου Ναξάκη σε απευθείας επαφές τόσο με τον τότε αρχηγό της ΕΕΠ, κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος γνώριζε ότι έρχομαι, όσο και με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Πάγκαλο. Οι δε Υπουργοί Εσωτερικών, κύριο Παπαδόπουλος και Δημοσίας Τάξης, κύριο Πετσάλνικος, ομοίως έλαβαν αμέσως γνώση για την άφηξή μου στην Ελλάδα και όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στις 28/5/2003 ο κύριο Πάγκαλος, από εκείνη τη στιγμή ο Οτσαλάν περιήρθε στον έλεγχό μας. Όπως προκύπτει δε, τόσο από τα πρακτικά του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, όσο και από την από 4/3/1999 κατάθεση του Σάβα Καλεντερίδη κατά την προκατακτική εξέταση που διενεργήθηκε από το Στρατοδικείο Αθηνών, από την πρώτη στιγμή που έφτασα στην Αθήνα, ήμουν μαζί με αστυνομικούς και στρατιωτικούς της ελληνικής αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίοι ήταν σε συνεχή επαφή με τον διοικητή της ΕΕΠ και τους υπουργούς του ελληνικού κράτους, ιδίως τον κύριο Πάγκαλο, και οι οποίοι ουσιαστικά κανόνισαν όλη μου την πορεία μέχρι και την παράδοσή μου στις τουρκικές αρχές. Είναι δε σαφέστατο ότι εξ αρχής η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμία πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία όσον αφορά το πρόσωπό μου, αλλά απλώς προέβαινε σε μία σειρά από παράνομες υλικές πράξεις και παραλήψεις με το πρόσχημα ότι τάχα θα μου εξασφάλιζε την μεταφορά μου σε μία πιο ασφαλή χώρα. Νομίζω ότι η χώρα μας έκανε το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει. Έπρεπε πάση θυσία να αποφύγει με τις πράξεις της να οδηγήσει αυτόν τον άνθρωπο στις τουρκικές φυλακές. Το ζήτημα αυτό δεν έχει συζητηθεί πολιτικά στη χώρα μας. Να δούμε ποιος ήταν πραγματικά ο πολιτικός υπεύθυνος για το χειρισμό αυτής της υπόθεσης που είχε αυτή τη θλιβερή κατάληξη. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με εκδικητισμό ούτε και προσπάθεια στιγματισμού προσώπων. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιοι είχαν τις ευθύνες των πολιτικών χειρισμών ή ποιος, και από εκεί και μετά να πάρει αυτός τις ευθύνες που του αναλογούν και να φύγει η σκιά από την ίδια την Ελλάδα και από τον ελληνικό λαό. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. Τελικά, πείθεται ο Τσαλάν από τον τότε διευθυντή της ΕΕΠ, κύριο Σταυρακάκη, μέσω Καλεντερίδη, να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος και να πάει στο Ναϊρόμπι της Κένια, από όπου θα του δινόταν πολιτικό άσυλο για κράτος της Νότιας Αφρικής. Η αναχώρηση γίνεται από το αεροδρόμιο του Αράξου στις 2 Φεβρουαρίου 1999 με πτήση που κανόνισε η ελληνική κυβέρνηση. Τον Τσαλάν, ο οποίος ταξιδεύει με πλαστό διαβατήριο της Κύπρου και με το όνομα Λάζαρος Μαύρος, που του έχουν δώσει οι ελληνικές αρχές, συνοδεύει ο ταγματάρχης Σάβας Καλεντερίδης. Τις πρώτες μέρες θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, μια συμφωνία ίσως, για να παραμείνει ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, εννοώ μια συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της κυβέρνησης της Κένιας, να παραμείνει ο Οτσαλάν μερικές μέρες εκεί και μετά να μεταβεί στη Νότια Αφρική. Αυτή ήταν άλλωστε και η πρόταση που του έγινε. Όμως από την δεύτερη ή τρίτη μέρα άρχισαν να έρχονται, να φαίνονται σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήραμε μία εντολή να μην υπάρχει τίποτα γραπτό για αυτή την υπόθεση, που αυτό αυτομάτως μας οδήγησε σε σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν γραπτά στοιχεία. Στο Ναϊρόμπι της Κένια γράφεται ο επίλογος αυτής της ελληνικής τραγωδίας. Ο Τσαλάν στις 15 Φεβρουαρίου 1999
θα απαχθεί από τους Τούρκους πράκτορες κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια των Ελλήνων διπλωματών και πρακτόρων της ΕΙΠ και θα μεταφερθεί στην Τουρκία για να καταδικαστεί στην αρχή σε θάνατο και να κλειστεί μετά στις φυλακές του Ημιραλή. Ο αθέατος κόσμος, μετά από πολύμηνη έρευνα, σας παρουσιάζει σήμερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες αυτής της ελληνικής τραγωδίας μέσα από επίσημες καταθέσεις, απόρριτα έγγραφα, μαρτυρίες και δικαστικά πορίσματα. Αμέσως μετά το διαμιστικό διάλειμμα που είναι το τελευταίο σε αυτήν την εκπομπή, θα παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές της παράδοσης του Οτσαλάν στους Τούρκους πράκτορες της ΜΙΤ στην Κένια. Και εκεί πέρα θα αποκαλυφθούν οι μεγάλοι ένοχοι. Πάμε σε ένα τελευταίο διαμιστικό διάλειμμα.